Εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν. Σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Στην αγάπη σας απόψε ήρθαμε να τιμήσουμε και να προσκυνήσουμε το ιερό εικόνισμα του Αγίου Εκείνου όπως τον θέλει η Εκκλησία μας και τον αποκαλεί του κανόνα της πίστεως, την εικόνα της πραότητος και της εγκρατείας των διδάσκαλων.
χαρακτηρισμούς που δίνει ο ημνογράφος στο πρόσωπο το χαριτωμένο του Ιεράρχου Αγίου Νικολάου, του Επισκόπου των Πύρων της Λυκίας, ο οποίος έζησε την εποχή εκείνη που η Εκκλησία έκανε τα πρώτα της βήματα να σταθεί με την ορθόδοξη διδασκαλία. Το όνομα του Αγίου Νικολάου, Νικόλαος, είναι η νίκη του λαού και η νίκη του λαού είναι δική μας νίκη, γιατί ο Άγιος Νικόλαος ανήκει στην Καθολική και Ορθόδοξη Αγία Εκκλησία. Είναι ένας Άγιος δικός μας, ένας πνευματικός θησαυρός ο Άγιος Νικόλαος και είναι θησαυρός όλης της Εκκλησίας, ο οποίος όμως είναι διαχρονικός. Η Εκκλησία τον τιμά με τα ωραιότερα εγκόμια. Αν κάποιος ανοίξει και τα 12 μηνέα όλου του χρόνου που έχει για κάθε ημέρα τον βίο και τα συναξάρια όλων των Αγίων, του Αγίου Νικολάου έχει τις περισσότερες σελίδες. Οι Ιερουψάλτες αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι το συναξάρι εκείνο που περιέχει τα περισσότερα θαύματα. Ο Άγιος Νικόλαος πολύ γρήγορος στη χάρη, στην προσευχή και στην υπακοή. Τον ονομάζει η Εκκλησία μας Θείο της Ιεροσύνης Καλώνα και τον αποκαλεί μέγα ποιμένα και προσκαλεί τους πιστούς προσεκομιασμών αυτού. Να επικαλεστούν λοιπόν οι ενώσεις των ιατρών, οι ενκινδύνης των ρίστην, η αμαρτωλή των προστάτην και η ενθαλάσσι, όπως είπαμε στην αρχή, το κυβερνήτη. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο κανόνας της πίστεως.